έχει η ομάδα σήμερα το χαρακτήρα που θέλεις να βλέπεις σε όλα τα παιχνίδια? Ναι, η αλήθεια είναι ότι το παιχνίδι πήγε στραβά. Μιλήσαμε στα αποδυτήρια. Είναι δύσκολο να παίξει με 10 παίκτες, αλλά τα παιδιά καταλαβαίνουν πολύ καλά. Πρέπει να κάναμε δουλειά σήμερα αμυντικά και σίγουρα κάποια ευκαιρία θα είχαμε μπροστά, θα είχαμε και χώρο και ευτυχώς βάλαμε γκολ και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με όλα τα προσπάθεια που κάνανε τα παιδιά. Η διαφορά στην απόδοση της ομάδας από ημίχρονο σε ημίχρονο έχει να κάνει με νοοτροπία, με συγκέντρωση? Όχι, εγώ λέω ότι το πρώτο μέχρονο μιλήσαμε και θέλαμε να βάλουμε ένταση. Σίγουρα η ομάδα μας περίμενε πίσω. Μετά με 10 παίκτες εμείς πρέπει να περιμένουμε λίγο πίσω. Εκεί θα είχαμε λίγο χώρο. Γι' αυτό θέλαμε καλή άμυνα πρώτα. Τα παιδιά βάλανε καρδιά, βάλανε ψυχή και θα είχαμε χώρο για να πάμε γρήγορα μπροστά και αυτός ήταν. Πολύ καλή νίκη. Ήταν και η αποβολή του Καντουρίκη που άλλαξε τις ισορροπίες και ανάγκασε και τον Αστέρα να βγει πιο επιθετικά για να προσπαθήσει να πάρει τη νίκη, κάτι που άλλαξε το παιχνίδι και έδωσε περισσότερους χώρους και στον Τζόλι και γενικότερα στην επίθεση για να πετύχουν γκολ. Ναι, λογικό είναι αυτό ότι αυτοί με ένα παίκτη παραπάνω μπήκαν λίγο μπροστά. Εμείς πρέπει να κλείσουμε τους χώρους, να δουλεύουμε σκληρά αμυντικά και θα είχαμε χώρο μπροστά και ευτυχώς είχαμε και σήμερα βάλαμε και γκολ, γιατί κάποια παιχνίδι κάναμε ευκαιρία και δεν βάλαμε και σήμερα μπήκε μέσα. Αλλά γενικά με τα προσπάθεια που κάνανε όλοι τους παίκτες είμαι πολύ ευχαριστημένο. Σε κάθε παιχνίδι λες ότι χρειάζεται δουλειά. Τι κρατάς από το σημερινό παιχνίδι και τι πρέπει να δουλέψουμε εν ώψη της Πέμπτης και της Κυριακής, τα δύο επόμενα παιχνίδια? Εγώ κρατάω πολλά κάθε μέρα. Βλέπω παίκτες. Γι' αυτό είπα ότι θα έχουν όλη ευκαιρία, γιατί πρέπει να το δω. Πρέπει να χτίσουμε ομάδα. Σιγά-σιγά πρέπει να έχουμε καλή ομάδα. Γι' αυτό πρέπει να δω παίκτες. Αλλάσαμε το σύστημα, θέλουμε κάτι, πρέπει να παίξουμε κάτι που θέλουμε εμείς και γι' αυτό πρέπει να το δούμε. Είναι καινούρια παιδιά, έχουν παίκτες με νέα παιδιά με ποιότητα, αλλά αυτό κάθε μέρα για μένα είναι εξετάση, κάθε μέρα για να κάνουμε μεγάλη πράγματα θέλει κάθε μέρα δουλειά και να πάμε βήμα-βήμα.